πρωτοβουλίες που δίνουν ανακούφιση σε όλους εμάς, σε όλους εσάς. Θα πάμε στο κάστρο Αλεγγύη, στην κίνηση χωρίς μεσάζοντες. Είναι κοντά μας ο κύριος Διονύσης Μπασιάς. Καλησπέρα, κύριε Μπασιά. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Να δούμε λίγο την προετοιμασία που υπάρχει. Να πούμε ότι για το επόμενο Σάββατο είναι η διάθεση των προϊόντων, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί να ενημερωθεί ο κόσμος. Πείτε μας λοιπόν πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και ποια τα προϊόντα που θα διατεθούν. Και αυτή τη φορά προτιμήσαμε παραγωγούς από την περιοχή μας. Θα υπάρχει τυρί φέτα πρόβιο με 6 ευρώ το κιλό σε συσκευασία των 2,5, γίδινο 6,20 σε συσκευασία των 2,5, από τον κύριο Ζήσιμο Λαμία, πατάτες μεγάλες σε 45 λεπτά το κιλό σε συσκευασία των 22 κιλών, από την κυρία Σπανού λιβανάτες, κρεμμύδια λευκά και κόκκινα σε 0,385 το κιλό, από την κυρία Ραπατζή φάρσαλα, σκόρδα, 20 λεπτά το τεμάχιο, συσκευασία 10 τεμαχίων, κυρία Ραπατζή φάρσαλα πάλι. Χιλοπίτες με 2,5 ευρώ το κιλό, τραχανάς γλυκός 2,5 ευρώ το κιλό, κρυθαράκι 2,5 ευρώ το κιλό, κοφτό μακαρονάκι 2,5 ευρώ το κιλό, κρυξόνιες, Λαμία πάλι, νυχάκι καστανό, ρύζι, και ρύζι γλασέ Καρολίνα Μπονέτ, βλάχος Νικόλαος Ανθίλη. Γίνεται μια προσπάθεια πάντα τα προϊόντα να είναι από τον ομό μας. Φυσικά αν δεν βρούμε θα απευθυνθούμε και αλλού, για να τονίσουμε και τους παραγωγούς και να βοηθήσουμε και τους συνανθρώπους μας για καλύτερες τιμές. Κύριε Μπασιά, πείτε μου λίγο πώς μπορούν όσοι μας ακούνε τώρα, ή προφανώς αρκετός κόσμος ήδη έχει μάθει την ροή των παραγγελιών, για κάποιους οι οποίοι ίσως μας ακούν για πρώτη φορά ή κάποιοι οι οποίοι προφανώς τώρα θέλουν να ενδιαφερθούν, τι πρέπει να κάνουν? Πρώτα απ' όλα υπάρχει η ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.castrolamias. Δεχόμαστε τηλεφωνικές παραγγελίες στο τηλέφωνο 6985 6035 74, WhatsApp, και 6909 81 623, στο Free to Go. Επίσης στις εργάσιμες ημέρες Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 είμαστε στο πάρκο, και το Σάββατο το πρωί θα είμαστε, και αύριο το Σάββατο το πρωί, για όποιον θέλει να μας φέρει την παραγγελία του γραπτός. Μέχρι την Τετάρτη κλειδώνουν οι παραγγελίες, γιατί πρέπει και εσείς να κανονίσετε τα προϊόντα που πρέπει να έρθουν. Ακριβώς, να κανονίζουμε τις ποσότητες. Ναι, μέχρι την Τετάρτη το βράδυ στις 11 θα κλείσουν οι παραγγελίες. 11 ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά εννοείται. Για πείτε μου τώρα, οι τιμές που απολαμβάνουν, που θα απολαύσουν ή όσα έχουν προηγηθεί, κύριε Μπασιά, προφανώς είναι καλύτερες σε σχέση με αυτά που βρίσκουμε στους υπόλοιπους χώρους, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε πετύχει, ναι, αν παρατηρήσετε, και κάποιες μέρες που ορίζουμε διανομή, τα ίδια τα σούπερ μάρκετ ρίχνουν τις τιμές τους. Δηλαδή την ημέρα που κάνετε εσείς διάθεση προϊόντων. Διάθεση προϊόντων θα ρίξουν και την τιμή σε πατάτες, σε σιτηρί, σε κάτι άλλο. Αυτό είναι μια επιτυχία, γιατί σαν κίνημα που είμαστε, προφανώς, και καταναλωτικό, καταναλωτικό. Αλλά έπρεπε να φτάσετε εσείς, λέω, εννοώ τις κινήσεις χωρίς μεσάζοντες, να φτάνουν να έχουν χαμηλές τιμές για να μπορεί ο κόσμος να ψωνίσει, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα, και να έρχονται τα σούπερ μάρκετ, θα σας κάνω και δεύτερη ερώτηση γι' αυτό, να ρίχνουν τις τιμές για να είναι ανταγωνιστικά, έτσι. Ναι. Φτάσαμε σε αυτό. Πείτε μου όμως κάτι, μιας και αναφερόμαστε για τα σούπερ μάρκετ, προφανώς επειδή και αυτά έχουν την κρίση τους, μπορεί να έχουν και εν μέρη από τη δικιά σας την πρωτοβουλία. Υπάρχει σκεπτικό στην κυβέρνηση να καταργήσει αυτές τις κινήσεις, κύριε Μπασιά, έχετε τέτοια πληροφόρηση? Ο καινούριος νόμος που ψηφίστηκε, που αφορά και τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο, εκεί υπαγόμαστε θεωρούμε και εμείς, γιατί η παραγωγή που έρχονται στην ουσία είναι υπαίθριο εμπόριο, δηλαδή έχουν άδεια για να πουλάνε με τους νόμους όπως οριζόταν για το υπαίθριο εμπόριο. Ο καινούριος νόμος, το πρώτο έτσι εντυπωσιακό, είναι ότι απαγορεύει το υπαίθριο εμπόριο σε όλους τους δήμους άνω των 3.000 κατοίκων. Αν εξαιρέσουμε κάποιους ιστορικούς δήμους, δεν υπάρχει δήμος που να μην έχει πάνω από 3.000. Ειδικά για τους παραγωγούς. Ορίζει για άδεια άσκησης δραστηριότητας πολιτή, αλλά δεν υπάρχει έννοια του παραγωγού. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Προφανώς. Και εκεί θεωρούμε ότι πιάνει και εμάς, γιατί εμείς απευθυνόμαστε στους παραγωγούς απευθείας. Ναι. Πώς θα βγάζουν άδεια αυτοί οι άνθρωποι για να μπορούν να πουλάνε, όχι μόνο για εμάς, ναι, και γενικότερα. Αλλά ειδικά αυτό το κομμάτι
Θεωρούμε ότι έχει γίνει μάλλον για μας. Δεν μπορούμε να βρούμε άλλη εξήγηση. Έχει γίνει για σας, γιατί εσείς τι κάνατε? Καταργήσατε τους μεσάζοντες που έπαιρναν αυτό το κενό, θα το πω εγώ. Άρα κάποιοι θίγονται οικονομικά, κύριε Βασιά. Αυτό μπορώ να εκτιμήσω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν, και εμείς αυτό έχουμε καταλήξει. Μάλιστα την Πέμπτη που μας πέρασε υπήρξε κοινή συνέντευξη τύπου από όλη την κεντρική Ελλάδα. Κατερίνη, Λάρισα, Βόλο, στη Λάρισα έγινε συνέντευξη τύπου, στο οποίο λέγαμε και την αντίθεσή μας σε αυτό το νόμο για το συγκεκριμένο κομμάτι που μας αφορά. Και γνωστοποιήσαμε όλα αυτά τα προβλήματα που εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν στο νόμο σε σχέση με τη δικιά μας κίνηση. Πείτε μου λίγο συνολικότερα τώρα, και μιας και αναφερόμαστε καλά, η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο τι να ενισχύσει τα μεγάλα τραστ τώρα, κύριε Μπασιά, προφανώς αυτό κάνει. Έχουμε καταλήξει κι εμείς. Τι άλλο τώρα, άμα γίνονται τέτοιες ενέργειες, γιατί, για να βοηθηθούν τα σούπερ μάρκετ που ήδη έχουν τρελαθεί στα κέρδη, τι άλλο να πούμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και αν το καλώς σκεφτείτε, δεν είμαστε ανταγωνιστικοί, δηλαδή εμείς κάνουμε αυτό που κάνουμε μια φορά το μήνα περίπου. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είμαστε τόσο ανταγωνιστική ώστε να κινδυνεύουν τα σούπερ μάρκετ από εμάς. Πραγματικά. Το αντίθετο. Από τη μίγα ξύγκη βγάζουν. Γιατί αλλιώς στην πραγματικότητα, πέρα από την ανακούφιση που προσφέρουμε σε κάποιες οικογένειες, δεν νομίζω να είμαστε τόσο πια, δηλαδή τόσο πολλά είναι τα διαφυγόντα κέρδη εξαιτίας μας. Τους χαλάτε τη μανέστα, κύριε Μπασιά, μιας και αναφερόμαστε και για τρόφιμα. Τέλος πάντων, θέλω να μου πείτε το εξής, πανελλαδικά, επειδή υπάρχει ένα κλίμα εκφοβισμού με αυτά που συζητάμε, πώς κινείται το κίνημα χωρίς μεσάζοντες, τι ανταπόκριση έχει από τον κόσμο? Πρώτα απ' όλα, εμείς αποφασίσαμε να συνεχίσουμε και στη συνάντηση που έγινε στη Λάρισα την Πέμπτη, όσοι συμμετείχαν, και από συνεννόηση που έγινε με τις ανάλογες κινήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, τον αγώνα μας τον συνεχίζουμε. Και μάλιστα αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα θα έχουν και διανομή, ειδικά πατάτας. Γιατί αν θυμάστε, στην ουσία εμείς ξεκινήσαμε, όπως είχαμε ονομαστεί, το κίνημα της πατάτας, που ήταν η πρώτη κίνηση που είχε γίνει, και με αφορμή αυτό άρχισε να δομείται το όλο κίνημα χωρίς μεσάζοντες. Το οποίο αυτό το Σάββατο θα έχει διανομή στην Αθήνα, το οποίο θα είναι και ένας μπούσουλας να δούμε τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Πολιτική θα τηρήσει η κυβέρνηση και γενικότερα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, κύριε Μπασιά, η διάθεση προϊόντων, τώρα μιλάμε για Λαμία, για Φθιώτιδα, μέχρι την Τετάρτη κλειδώνει παραγγελίες τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, μου είπατε. Μάλιστα. Και το άλλο Σάββατο. Το Σάββατο είναι η διανομή, 9 με 1. Παρακαλούμε όσο το δυνατόν για περισσότερες ηλεκτρονικές παραγγελίες για να έχουμε αντίληψη της ποσότητας. Πάντα φέρνουμε κάτι παραπάνω, αλλά να μην ρίχνουμε και αυτούς που έχουν ειδοποιήσει. Και επίσης θέλω να τονίσω, συνεχίζουμε να μαζεύουμε πλαστικά καπάκια για το Σύλλογο Παραπληγικών. Τηγανέλαια χρησιμοποιημένα για ανταλλαγή με προϊόντα προς δωρεά και φάρμακα λήξης έως 12 του 14 για το κοινωνικό ιατρείο. Μάλιστα. Μπράβο σας, συνεχίστε, κύριε Βασιά, παρά τον εκφοβισμό που υπάρχει από την κυβέρνηση και από διάφορα πολιτικά στελέχη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό τρίμερο σας εύχομαι. Όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε και εσείς, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι του ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδας, που μείνατε συντονισμένοι με την ενημέρωση. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί σε λίγο η ανάλυση των σημερινών θεμάτων που διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις, πάντα σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Νταφλούκας. Καλό βράδυ σε όλους.